Υψηλή φαίνεται να είναι η πληρότητα στα ξενοδοχεία τη πόλη για το τριήμερο τη 28η Οκτωβρίου, με τον κύριο όγκο των επισκεπτών να είναι κυρίω Έλληνε γκρουπ από την Αθήνα. Για το τριήμερο τη 28η Οκτωβρίου προβλέπεται υψηλή πληρότητα στο ξενοδοχείο και θεωρώ και σε όλη την πόλη, με τον κύριο όγκο των επισκεπτών να είναι Έλληνε, κυρίω γκρουπ από την Αθήνα. Σημαντικό σύμμαχο η καλοκαιρία που φαίνεται να παρατείνεται μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου, καθώ και το γεγονό ότι φέτο η 28η πέφτει την ημέρα Δευτέρα, προσφέροντα απλόχερα σε όσου δεν εργάζονται ένα τριήμερο απόδραση. Οπωσδήποτε βοηθάει αυτό, βοηθάει και ο καλό καιρό που ενδεχομένω θα έχουμε το πιθανότερο να έχουμε και καλό καιρό. Και βοηθάει το ότι είναι τριήμερο και μπορεί εύκολα να εκδράμει να κάνει την επίσκεψή του κάποιο στην πόλη μα. Ο Νοέμβριο παραδοσιακά είναι ένα μήνα με χαμηλότερη πληρότητα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο διευθυντή του ξενοδοχείου AeroTel Galaxy, Γιώργο Κλήρη. Θα ήθελα να πω τελευταίο, γιατί δεν υπάρχει τελευταίο στη δουλειά μα. Εμεί ε, καθημερινά απασχίζουμε για τη όσο δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα και με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην πόλη μα. Ο Νοέμβριο είναι σχετικά ήσυχο. Δηλαδή προετοιμάζεται για Δεκέμβριο μετά. Ε, ο Νοέμβριο παραδοσιακά όπως κάθε χρόνο είναι με χαμηλότερες πληρότητες από το, οι προηγούμενοι μήνες. Ε, γίνεται προσπάθεια στο να προσελκύσουμε και να έχουμε ένα καλό μήνα. Βυρε, και το Δεκέμβριο στοχεύεται ε, σε τι. Ε, ο Δεκέμβριο μην ξεχνάμε ότι έχουμε τις ημέρες των εορτών Χριστούγεννα πρωτοχρονιά που Ευελπιστούμε ότι οι πληρότητες θα είναι δυνατές αλλά και μέσα στο Δεκέμβριο θεωρώ ότι θα υπάρξει αρκετή κίνηση.